Και γράψτε μου στα σχόλια αν θα θέλετε να βλέπετε και gameplays. Όχι συχνά πυκνά, έστω μία φορά την εβδομάδα. Τι είναι αυτό? Καλησπέρα παιδιά, τσεκτεκνάω, Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε ένα ψηφιακό unboxing. Πολλοί από εσάς ξέρετε την αγάπη που έχω για το Hearthstone. Είναι το παιχνίδι το οποίο παίζω από την beta ακόμα όταν είχε βγει. Έχω πάρει μέρος σε διάφορα τουρνουά. Και ενώ έχω κόψει άλλα εξαρτησιογόνα όπως είναι η Dota και διάφορα άλλα παιχνίδια τα οποία θέλουν χρόνο και αφοσίωση, επειδή είναι σύντομες οι παρτίδες και μπορώ να παίζω στα διαλύματα από τη δουλειά ή από οπουδήποτε και να ξεκουραστώ λίγο ή ενώ κάνω κάτι άλλο ταυτόχρονα, είναι το παιχνίδι το οποίο έχω κρατήσει και με το οποίο ασχολούμαι ακόμα και τώρα. Δεν είμαι super καλός παίχτης, αλλά το παλεύω όσο γίνεται. Βγήκε καινούργιο expansion το πρωί τα ξημερώματα, Knights of the Frozen Throne. Ο Άρθας επιστρέφει, Lich King πλέον, και έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα. Ξέρετε ότι το μοντέλο της Blizzard εδώ και 1-1,5 χρόνο είναι ότι πλέον θα πληρώνεις μόνο για πακέτα, δηλαδή κάθε 6 μήνες θα ανανεώνει το πακέτο, θα βγαίνει καινούργια θεματολογία, οπότε τώρα περιμένουμε σε 6 μήνες να βγει καινούργια θεματολογία ξανά. Το Angoro νομίζω ήταν το προηγούμενο που είχε βγει πριν από ένα εξάμηνο. Και αλλάζει συνέχεια το στυλ του παιχνιδιού, οπότε κρατάει τα δύο τελευταία και τα άλλα μπαίνουν στο Wild. Τι γίνεται, η Blizzard μου έστειλε 50 πακέτα και 3 τα οποία είχα εγώ από διάφορα κουεστάκια εδώ μέσα, έχουμε 53 πακέτα. Έτσι θέλησα να το ανοίξω να το δούμε. Να δούμε τι θα έχει, τι δεν θα έχει. Επειδή ασχολούμαι με το συγκεκριμένο παιχνίδι και επειδή μου αρέσει, θέλω να το κάνουμε, να το δούμε και μαζί. Καιρό έχω να κάνω Hearthstone και ίσως πολλοί ζητάτε gaming. Δεν ξέρω, σιγά σιγά ίσως να αρχίσω να βλέπετε και τέτοια, αλλά πολύ πιο σπάνια μέσα στο κανάλι, παιχνίδια gaming δηλαδή, video gaming στην ουσία. Πάμε να δούμε όμως, να μην καθυστερούμε. Είμαι περίεργος να δω τι θα έχει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πριν ξεκινήσω την Blizzard, γιατί μου έστειλε το πακέτο. Είναι 49 πακέτα και να σας δείξω κιόλας, εάν κάποιος θέλει να μπει στο shop να το αγοράσει. Είναι τα 40 πακέτα. 40 πακέτα ήταν με 49 και 99. Είχαν βγάλει μια προσφορά αν αγόραζες 50 πακέτα με 49 και 99. Να σας πω, το παιχνίδι δεν χρειάζεται καν να αγοράσεις τα πακέτα. Εγώ μέχρι τώρα δεν έχω αγοράσει. Το μόνο που αγόρασα ήταν τα expansion του Naxxramas. Όλα τα άλλα τα έκανα με gold. Το καλό είναι ότι μπορείς, εδώ πέρα κάτω βλέπετε το gold που μαζεύεται από διάφορα quest. Κάθε μέρα έχετε ένα quest. Και μπορείτε να τα μαζέψετε και με το τέτοιο. Στο προηγούμενο το Angoro για παράδειγμα πήρα πόσα πακετάκια και όλα με δικό μου gold, οπότε δεν χρειάζεται να ξοδέψεις λεφτά. Τώρα αυτό εδώ είναι υπερβολή για μένα. Αλλά εντάξει, κάποιος που θέλει να τα διαθέσει, ας πούμε για παράδειγμα εάν δουλεύω και βγάζω λεφτά αρκετά και δεν έχω χρόνο να κάτσω να παίξω τόσες ώρες να λιώσω και θέλω να έχω τα τελευταία τέτοια, θα τα δώσω να σου πω. Είναι η νοοτροπία μας εδώ που αλλάζει και το βλέπα μικρότερο. Σε έλεγα από να πληρώσεις για να πάρεις, να κάνεις, να ράνεις. Κοιτάξτε να δείτε, όταν είσαι μικρός, φοιτητής ή οτιδήποτε και έχεις χρόνο να κάτσεις να το λιώσεις, εννοείται ότι δεν χρειάζεται να πληρώσεις. Αλλά άμα είσαι στην ηλικία μου και λίγο πιο μεγάλος και ο χρόνος είναι περιορισμένος, θα δώσεις τα χρήματά σου για να το ευχαριστηθείς. Και νομίζω ότι και ο ένας είναι ευχαριστημένος, και ο μικρός που κάθεται και το λιώνει, και ο μεγάλος ο οποίος κάθεται και δίνει τα λεφτά του για να αγοράζει τα πακετάκια, γιατί ακούω διάφορες γνώμες. Λέω την εμπειρία μου από πρώτη επαφή και γιατί το έχω λιώσει, αλλά και γιατί όταν είχε πρωτοβγεί και δεν είχα τόσο χρόνο να ασχοληθώ, είχα αγοράσει τον Naxxramas για να είμαι μπροστά. Τέλος πάντων, καινούριο expansion. Μπορείτε να πάρετε πολλά legendary από όσο ξέρω παίζοντας σε κουεστάκια που έχει μέσα για να νικήσετε τον Lich King στο τέλος. Πολλά legendary. Νομίζω όλους τους Death Knights, οι οποίοι είναι ήρωες αλλαγμένοι. Πάμε όμως να δούμε στο διατάφτα γιατί πολύ μπλα μπλα. Ας ανοίξουμε το πρώτο πακέτο. Ωραίο εφέ. Παρεμπιπτόντως, tip, επειδή δεν το ήξερα παλιά, αν πατήσεις το spacebar στο φορτώνει κατευθείαν πάνω, οπότε είσαι κομπλέ. Για πάμε να δούμε. Παρακαλάτε για legendary. Εντάξει, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο.
τελευταίες δύο εβδομάδες μου έχει δώσει 4 με 5 legendary για κάποιο λόγο το πακέτο ανοίγω. Νομίζω συνολικά όλα τα πακέτα για να είμαι πιο σαφής. Είχα γύρω στα 4-5 έχω βγάλει. Οπότε παρακαλάτε να είναι και αυτή τη φορά η τυχερή. Θα βγει τεράστιο τώρα που το σκέφτομαι το βίντεο πλάκα πλάκα. Legendary δεν βλέπω. Οι πιθανότητες λένε ότι είναι αρκετά μεγάλες. Rare. Προς το παρόν μας ξεκίνησε λίγο διαφορετικά. Έχει πολύ ωραίες κάρτες και η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολύ σπασμένες κάρτες. Άρα ας πούμε ότι αυτά είναι τα δικά μου πρώτα πακέτα τα οποία... Εντάξει, δεν είχαν κάτι. Πάμε τώρα σε αυτά τα οποία είναι τα 50 βαριά. Rare, Desperate Stunt. Ήρεμα μας πάει. Αυτό είχα δει, το Play Dead μου άρεσε σαν καρτούλα για κάποιο λόγο. Trigger Friendly Minions Death Rattle. Καλό. Και με ένα κόστος. Hunter. Αχ, Σαββάνα. Τα κλάσεις που έχω και λατρεύω είναι Paladin και Hunter. Hunter τον έχω χρυσό. Ούτε αυτό είχε κάτι ιδιαίτερο. Εντάξει, μας πάει έτσι και έτσι. Να σας δείξω. Γενικά λατρεύω το Paladin. Όπως είδατε και στο intro, το οποίο έχει φτιάξει ο φίλος Βασίλης Γερός Βασίλης ή αλλιώς BG Gaming. Είναι αγαπημένο class. Ίσως το πιο πάνω απ' όλα για μένα. Και να σας δείξω. Είχαμε κάνει και αυτό εδώ για να μπορούμε να το βάζω όταν θα παίζω Hearthstone. Και τι άλλο είχαμε κάνει και αυτό εδώ. Νομίζω μπορεί να το βάλω τέτοιο. Μπορεί να το βάλω σε... Πώς το λένε. Θα δούμε. Το nickname μου είναι Desperagon, γενικά αν με ρωτάτε. Και γενικά λατρεύω το class του Paladin. Όλα αυτά είναι φωτοσοπιές στο full. Λοιπόν, Paladin for the win. Να και να. Epic. Embrace darkness. Choose an enemy minion at the start of your turn. Gain control of it. Priest. Ένα legendary. Δεν μας πάει. Λοιπόν, αν μέχρι τα 40 δεν έχει legendary. Η Blizzard λέει ότι έβαλε, άλλαξε τον αλγόριθμο και πλέον όσοι παίρνουν legendary, legendary είναι οι θρηλυκές κάρτες, οι χρυσές, αν έχουν κάποιο legendary δεν θα τους τύχει ξανά ίδιο. Η αλήθεια είναι ότι μόλις το πάνε αυτό και άλλαξα τον αλγόριθμο, μου είχε μια κάρτα legendary η οποία την είχα ακριβώς όλο ίδια. Αλλά τέλος πάντων. Πιστεύω ότι είναι αλήθεια γιατί ήταν μόνο μία φορά το αυτό, μετά άλλαξε το σκηνικό. Λοιπόν, για να δούμε. Άντε ρε, priest. Σάφλε κόπιο φιόν. Καλό, πολύ καλό. Πολύ καλό. Και golden rare, εντάξει. Φτωχολογιά. Μεταξύ μου στέλνουν τώρα μηνύματα, ήταν το legendary και λέει άρχισες πάλι. Εντάξει. Από Paladin τουλάχιστον κάτι δυνατό. All classes. Corpse Taker. Για να δούμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν μας πάει. Το RNG δεν είναι αρκετά υψηλό. Γενικά έχουν γύρω στις 135 νομίζω κάρτες βάλαν, κάπου τόσο. Και αλλάζει όλο το παιχνίδι, όλο το σελίδι του παιχνιδιού. Επίσης για πρώτη φορά υπάρχει κάρτα η οποία μπορεί να καταργήσει τα hero powers από τους ήρωες. Όπως και κάρτες οι οποίες αλλάζουν τα hero powers και κάνει κάτι καινούργιο ο ήρωας. Υπήρχαν βέβαια, θα μου πει το Warlock, όχι ο Warlock. Και ο Warlock είχε κνία και ο Priest είχε.
Αλλά πλέον είναι καθολική και με κρυπάκι, νομίζω κρυπάκι. Yeah. Αλλάζουν αρκετά. Legendary, no. Δεν έχουμε legendary. 15 πακέτα και ένα legend. No, δεν καλό το ratio. Πολύ κακό το ratio. Αλλά άλλες φορές έχω δει και χειρότερα, είναι η αλήθεια. Οπότε, επίσης, Paladin δεν έχω δει πολλές κάρτες. Μία εδώ. Επίσης, πολύ δυνατό ήταν αυτό το τοντάκι. Divine Seal Tont με ένα κόστος. Νομίζω ότι είναι αρκετά δυνατή κάρτα. Ο Red Styler θα είναι η κάρτα για την οποία θα παίρνουμε 150.000 φορές. Εντάξει. Και οι Golden πολύ ωραίες κάρτες, αλλά πολύ πιο σπάνιες. Τι ατυχία μου. Προσπαθήσω να το κάνω όσο πιο πρακτικό και γρήγορο γίνεται, γιατί 50 πακέτα είναι άπειρος χρόνος. Γενικά το παιχνίδι είναι αρκετά ωραίο και θεστικό. Και αυτό γιατί μπορείς να το παίζεις από το tablet ή από το κινητό σου. Ας πούμε στο γυμναστήριο καμιά φορά το βάζω και παίζω. Όταν κάνω ελλειπτικό ή διάδρομο. Αυτό είναι ωραίο. Αυτή είναι η κολοσπασμένη. Deal 5 damage, draw 5 cards, gain 5 armor, summon 5 5 gold. Και όλο αυτό με 10. Εντάξει, αυτό είναι σπασμένη κάρτα. Α, επίσης έχουν καινούργιο mechanic, το lifesteal, το ξέρατε, υπήρχε και από πριν. Απλά έχει μια καρδούλα από κάτω και πολλές κάρτες όταν επιτίθονται παίρνουν lifesteal και στο δίνουν και πίσω. Έχει ο Paladin σίγουρα μία και νομίζω και κάποιες άλλες ακόμη και ο Priest, αν δεν κάνω λάθος. Γενικά βάλαν αρκετά ωραία πραγματάκια σε αυτό το expansion. Απλά τώρα θα γίνει ο καρκίνος, θα αντιγράψουν όλοι ένα deck και με αυτό το deck όλοι θα πορεύονται. Η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες δοκιμάζω κάτι καινούριο. Είδα ένα παιδί ο οποίος έκανε ένα deck free to play και για να δούμε αν είναι να πας legend έως legend με free to play. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι 14 κατάφερα να πάω με free to play deck. Τώρα που κάτω από τα 14 και μετά είναι λίγο δύσκολο. Ελπίζω να καταφέρω να φτάσω μέχρι 10 για αρχή. Χαλιά. Να, αυτό είναι charge και lifesteal που σας έλεγα. Ανοίξαμε 30 πακέτα και ακόμα ούτε τίποτα. Ατυχία. Έχει ένα epic εδώ. Το καλό είναι το τουλάχιστον τα epic μας δεν υπάρχουν ξανά. Κι άλλο epic. Και τα epic καλά είναι. Εν τω μεταξύ τώρα επειδή το κάνω σύντομα για να προλάβω να μη σας κουράσω, προσπερνάω αρκετές κάρτες είναι η αλήθεια, αλλά θέλω αυτό που μας νοιάζει είναι το ωραίο σε αυτές είναι οι legendary. Οι οποίες δεν έρχονται. Κάποτε στο κανάλι είχα κάνει gameplays Hearthstone. Road to the Legend και Road to the Legend θα είναι και το intro εδώ πέρα που βλέπετε. Α, αυτοί δύο φορές, έλα ρε. Μπράβο, ωραία αυτή. Και Corpse Taker δύο φορές, κομπλέ. Το χρυσό δεν είναι μαζί μας με φαίνεται. Θα σας άρεσε αλήθεια, γι' αυτό το ανέφερα, να δείτε Hearthstone gameplay ή τα βαριέστε. Γιατί πάρα πολλοί κόσμοι στα βαριέται γενικά να τα βλέπει. Δεν ξέρω, ανάλογα. Για όσο είχαμε γίνει καλό μοντάζ, γίνουν κάποιες καλές φάσεις. Αυτά είναι! Κάτσε, 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 κάτσε. Λοιπόν, πάμε. Πάμε, πάμε, πάμε. Ναι ρε, ναι ρε, ναι ρε, ναι ρε.
Golden. Αυτά είναι. Μεταξύ μου στέλνουν από κάτω στο chat congrats, γιατί βλέπουν ότι ανοίγω πακέτα. Κοίτα, άλλο, πάμε, λοιπόν. Καλό. Συνεχίζουμε, ενώ μεταξύ από κάτω έρχονται τα μηνύματα. Μου λέει τι κι άλλο! Πού να ξέρω, τα ανοίγω 50 πακέτα πλάκα-πλάκα. Ωραίο το χρυσό. Ήταν καλό. Το golden ήταν πολύ καλό. Στα τελευταία 15 φάνηκε η διαφορά, ελπίζω τα τελευταία 10 να είναι ακόμα καλύτερα. Παπάρια. Το ωραίο είναι ότι όταν έχει golden rare σου βάζει κι άλλο rare, δεν σου βάζει μόνο ένα rare. Δηλαδή μπορεί να κάτσεις και 2 και 3 rare σε μία σειρά. Βλέπετε, αυτή η κάρτα μου άρεσε, Hero Powers are disabled. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο μου έχει κάνει μεγάλο κλικ η Mindbreaker. Embrace the darkness, Priest. Γενικά ο Priest, ενώ έπαιζα και παίζω Priest αρκετά, δεν μπορώ να πω ότι με εντυπωσιάζει. Δεν ξέρω, ο Paladin είναι πιο τίμιο λαϊκό παιδί. Ναι, βασικά, άμα έλεγε ο Paladin θα ήταν αυτό το τίμιο λαϊκό παιδί που προσπάθει. Αν και σε αυτό το expansion παίζει να είναι πολύ σπασμένο class. Εν τω μεταξύ με βλέπει να φοράω γυαλιά. Γενικά φοράω γυαλιά. Απλά από όλη σπάνια με βλέπετε να φοράω γυαλιά. Πάμε τώρα για τα τελευταία 3 πακετέισον. Not bad. Δύο πακέτα μείναν ακόμα. Το χρυσό είναι το χρώμα μας. Δεν το βλέπω. Πόσα Howl Fiend. Άντε και το τελευταίο να ανοίξουμε λοιπόν. Για να δούμε τι θα δούμε και στο τελευταίο. Έλα. Τουλάχιστον μας αποζημιώνει με ένα καλό 2 rare και ένα epic. Nice. Και Warlock. Αυτό ήτανε. Γενικά από ό,τι βλέπω έχουμε αρκετό πράγμα. Συλλογή γέμισε. Να δούμε και τι dust μπορούμε να κάνουμε πλάκα πλάκα. 7. Πόσες διπλές τριπλές κάρτες. Πλάκα μου κάνεις. 100 κάρτες. Τι φας. Ό,τι άνοιξα ήταν common. Ενδιαφέρον. Όπως βλέπετε έχω 7170 αντάστα από κάτω. Λοιπόν, αυτό εδώ ήταν το Hearthstone Pack Opener. Opening Hearthstone Pack. Αυτό ήταν λοιπόν το Αυτό ήταν λοιπόν το Hearthstone Pack Opening για το καινούριο expansion. Έχουν βάλει πολλά πράγματα μέσα. Νομίζω και στα solo adventure έχουν αλλάξει αρκετά. Να ξεραμάς. The Frozen Throne. Στα οποία μπορεί κάποιος μπορεί να μπει να δει τι γίνεται. Μπλα. Και πες με τι δεν θέλει λεφτά. Είναι free. Σας το πω ότι είναι. Και τι κάρτα παίρνουμε. Δεν ξέρουμε τι κάρτα παίρνουμε. Βασικά από ό,τι κατάλαβα, παίζουμε αυτό εδώ. Και ξεκινάς να
ξεκινάς να παίζεις, ρε παιδί μου, και κερδίζεις free κάρτες. Δοκιμάστε το, έχει πολύ πλάκα και γενικά θα πάρετε όλα τα classes ανάλογα με το τι ανοίγετε κάθε εβδομάδα. Αυτό, εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Blizzard για την τιμή που μου έκανε να μου στείλει τα πακετάκια και εσάς για το χρόνο και την υπομονή σας. Εντάξει, κάτι βγάλαμε, δεν ήταν, ήταν μια χαρά το pack opening. Από μένα να έχετε μια όμορφη μέρα. Τσεκτικνά ο Κώστας. Και γράψτε μου στα σχόλια αν θα θέλετε να βλέπετε και gameplays. Όχι συχνά πυκνά, έστω μια φορά την εβδομάδα. Τι είναι αυτό? Πείτε μου στα σχόλια αν τα θέλετε να βλέπετε κάτι. Αλλά τώρα αυτό ήταν λίγο περίεργο. Poltergeist, δεν ξέρω τι φάση. Θα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Εμείς πάω να τσεκάρω να δω τι έγινε. Γεια σας παιδιά από μένα. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.